Εμείς οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και την εστίαση είμαστε σε έναν διαρκή αγώνα εδώ και χρόνια για να καταφέρουμε να εργαζόμαστε και να αμοιβόμαστε με αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες εργασίας. Εδώ και τώρα απαιτούμε να αυξηθούν οι μισθοί μας, να υπογραφούν νέες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με επαναφορά του πενθήμερου, του οκτάωρου, χωρίς διευθέτηση του χρόνου εργασίας, με ένταξη όλων των ειδικοτήτων στις συλλογικές συμβάσεις. Απαιτούμε και εμείς να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός πάνω από τα 900 ευρώ και να επανέλθει ο καθορισμός του μέσα από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για να γίνει υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων χωρίς προϋποθέσεις, να αναπροσαρμόζονται οι μισθοί μας αυτόματα με την αύξηση του πληθωρισμού. Εμείς εργαζόμαστε σε έναν κλάδο που όλοι ομολογούν ότι στην ουσία δεν γνώρισε κρίση, όπου ακόμα χρόνο με το χρόνο καταγράφει πολύ μεγάλη κερδοφορία, ελκύει νέες και μεγάλες επενδύσεις, ξεπερνάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Την τελευταία δεκαετία οι τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα έχουν πάνω από 100% αύξηση, οι τιμές των δωματίων αυξάνονται συνεχώς, όπως αντίστοιχα και τα έσοδα, όπου πλέον ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ και φτάνουν στο σημείο οι επιχειρήσεις να έχουν πάνω από 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Η συνεχόμενη και μεγάλη ανάπτυξη των επιχειρήσεων στα ξενοδοχεία και την εστίαση έγινε πραγματικότητα μέσα από τη μείωση των μισθών και την κατάργηση δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αξιοποιήθηκαν όλες οι ενεργατικές διατάξεις των προηγούμενων κυβερνήσεων και της σημερινής, ώστε να μειώνεται το κόστος εργασίας για τις επιχειρήσεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, για να αυξάνονται τα κέρδη, για να υπηρετούν τους ανταγωνισμούς μεταξύ των μεγάλων ομίλων. Δεν γίνεται λοιπόν να δεχτούμε εμείς ότι οι μισθοί των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια θα βρίσκονται κάτω από τις αποδοχές του 2011 και μάλιστα ταυτόχρονα να έχει γίνει καθεστώς η εκπεριτροπής απασχόληση, η δουλειά μέσω εργολάβων δουλέμπορων, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Είμαστε πλέον χιλιάδες εργαζόμενοι στον κλάδο του επισυντισμού και τουρισμού που αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε για 5 έως 9 μήνες το χρόνο στην καλύτερη για να βγάλουμε τα έξοδα 12 μηνών, που μας έχουν πετάξει έξω από το καθεστώς των βαρέων αντιγυνών εσήμων, τις ειδικότητες των μαγείρων, της καμαριέρας, των σερβιτόρων, των διανομέων, με αποτέλεσμα να δουλεύουμε με αυτούς τους όρους, αν αντέξουμε, μέχρι τα βαθιά γεράματα για ένα χαρτζιλίκι που το ονομάζουν σύνταξη. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να ζούμε για να δουλεύουμε, να είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε τα πάντα πανάκριβα για να ζήσουμε, να δουλεύουμε στον τουρισμό και την εστίαση και να μην μπορούμε να πάμε διακοπές ή να κάνουμε σκότο κάθε φορά ακόμα και στο τι και πόσο θα φάμε. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να βλέπουμε τον ιδρώτο μας να χάνεται για να πληρώνουμε έμεσους και άμεσους φόρους, να πληρώνουμε για την υγεία μας, για τη μόρφωση των παιδιών μας. Με τη μεγάλη απεργία στις 28 του Φλεβάρη αποδείξαμε ότι υπάρχει δυνατότητα να δυναμώσει ο αγώνας, να γίνει πιο μαζικός. Τώρα όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να οργανωθούν σαν συνδικάτα, να προετοιμάσουμε τη νέα απεργία στις 17 Απρίλη την Πρωτομαγιά, με σκοπό να είναι μεγαλύτερες, ακόμα πιο αποτελεσματικές.